Στον Κέχρο, στο Αιωλικό Πάρκο, γραμματικάκι βρέθηκε ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα μαζί με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και στελέχη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να παρακολουθήσει άσκηση διάσωσης από ανεμογεννήτρια που διοργάνωσε η κινέζικη εταιρεία China Energy, η οποία και δώρησε σχετικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ήταν χαρά μου να καλωσορίσω στην ορεινή Ροδόπη και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της China Energy. Παρακολουθούσαμε μαζί άσκηση διάσωσης από ανεμογεννήτρια της ΕΜΑΚ στο Αιωλικό Πάρκο Γραμματικάκι Κέχρου. Τα τελευταία χρόνια η γεωπολιτική αναβάθμιση της περιφέρειας στον τομέα της ενέργειας είναι συνεχής και πέρα από τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο, η περιοχή στοχεύει και σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως είναι η αιωλική». Τέλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος έδωσε συγχαρητήρια στην China Energy για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει την επίδειξη διάσωσης από την ΕΜΑΚ και να κάνει δωρεά εξοπλισμού στην τέταρτη ΕΜΑΚ.